Ξεκινάμε με την αυγή να μείνει στην Ελλάδα ο Σαϊντού Καμαρά, κύμα αλληλεγγύη από συμμαθητέ, καθηγητέ και πολίτε για το νεαρό πρόσφυγα από τη Γουινέα. Ο νεαρό Σαϊντού Καμαρά παρήλασε χθε και είδαμε παντού να ανεβαίνει το όνομά του και η φωτογραφία του και κύματα πραγματική συμπαράσταση, διότι χθε έκανε παρέλαση, αλλά δυστυχώ ετοιμάζεται να απελαθεί. Και το κύμα συμπαράστασης ακριβώς αυτό α, συνίσταται στο να καταφέρουν να κρατήσουν τον α, Σαϊντού Καμαρά στην Ελλάδα. Στις 30 Μαρτίου επαναξετάζεται η αίτησή του για χορήγηση ασύλου. Και... Στον Άγιο Δημήτριο νομίζω έτσι. με τα σχολεία στη μαθητική του Αγίου Δημητρίου και ε, από τους πολύ καλούς μαθητές. Βέβαια, βέβαια. Πάμε στη δημοκρατία, απικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρώπη, ο Biden επέβαλε του όρου του για πλήρη έλεγχο τη γυραιά Υπήρου. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πληρωμέ για 96.546 εκκρεμίσει επικουρικέ, η λίστα αναμονή αναταμείου και το χρονοδιάγραμμα καταβολών σε δικαιούχου. Και. Κυρίε και επικουρικές, ε, μια αγωνία πάντα. Προληπτικό πλαφόν για ηλιέλαιο και άλλα προϊόντα σε σούπερ μάρκετ. Επίση, θα έχουμε τον κύριο Γεωργαντά, τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, να ρωτήσουμε και με τα προϊόντα και με την επάρκεια και με το πλαφόν. Από ό,τι λέγεται, το πλαφόν αυτό έχει μπει μέχρι στιγμή κοστή μόνο στι ε, σελίδες, σελίδε, στα e-shops των ε, σούπερ μάρκετ, όχι στα φυσικά καταστήματα. Θα μεταφερθεί όμω, λένε, και στα φυσικά καταστήματα. Ναι. Θα να το, να, το δούμε πώ θα κινηθεί σε κάθε περίπτωση. Η εφημερίδα 60, η εφημερίδα των συνταξιούχων, με δύο κλικ τέλο στην ταλαιπωρία των συνταξιούχων. Σε λειτουργία η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, μάθε που ανήκει από τον ΙΕΦΚΑ. Θα το δείτε σε λίγο με τον Κωστή. Έχει ετοιμάσει και την κάρτα με τα στοιχεία, αλλά και το πώ γίνεται όλη η διαδικασία, να ξέρει yeah, ο καθένα yeah, σε ποιον εύκολα yeah, ανήκει. Γίνεται χαμό και ειδικά με τι ενοποιήσει και με τα ταμεία δεν ξέρει κανεί πού ανήκει. Σωστό. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Η Τζορτζίνα σπάει τη σιωπή τη. Η 9 χρόνια κρύβει την ουσία στο θρίλερ. Κλειδί τοξικολογικέ μετά το όχι τη ασφιξία και του καρδιολογικού προβλήματο. Σε λίγο σύνδεση με την πάτρα, με τον Νίκο το Γιαπρακά. Υπάρχουν εξελίξει και θα μα τι πει. Εστία, Αγγαρία για τον πολιτικό κόσμο, εορτασμό τη 25η Μαρτίου. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν το ταμείο του πολέμου. Η Ευρώπη πολύπλευρα εκτεθειμένη στι επιπτώσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η καθημερινή πλάν B για επάρκεια φυσικού αερίου, αύξηση δυναμικότητα τη δεξαμενή στη Ρεβιθούσα και χρήση αποθηκών στην Ιταλία. Το καρφί του Σαββατοκύριακου, πορεία στο λαό, το Πασό γεννάται, μαζική επιστροφή αποστασιοποιημένων δημοκρατικών ψηφοφόρων. Η αλήθεια είναι ότι στι τελευταίε δημοσκοπήσει έχουμε δει διψήφιο ποσοστό κοστή. Από 13, 14, 15 έτσι αποτυπώνατε και το τελευταίο διάστημα. Μια σταθερότητα αξιοσημείωτη. Ουσπανίζεται γκάλο από αυτή την εποχή. Η εφημερίδα Κόντρα, μαύρη αγορά σε τρόφιμα και ενέργεια. Ο πληθωρισμό στο 8% σπάει ρεκόρ και τσακίζει νοικοκυριά και επιχειρήσει. Πιθανότατα αυτό το μήνα που τρέχει να μάθουμε, τον επόμενο δηλαδή, θα ανακοινωθεί ότι είχαμε πάνω από 8% ενδεχομένω. Ήταν 10%. ήδη 7,2% το Φεβρουάριο. Μεγάλη πίεση. Τα νέα Σαββατοκύριακο, τι ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, συναγερμό για τα χάπια ιωδίου. Οι Βρυξέλλε, λέει, προτρέπουν τα κράτη-μέλη να αποθηκεύσουν χάπια ιωδίου, προστατευτικέ στολέ και άλλα φάρμακα, ενώ αναζητούν τρόπου αντιμετώπιση και χημικών ή βιολογικών επιθέσεων από τη Μόσχα. Μακριά να ευχηθούμε και να. Μην υπάρχει κανένα κίνδυνο. Παραπολιτικά. Σχέδιο 8 σημείων κατά τη ακρίβεια. Πώ η κυβέρνηση θα απαντήσει στι ανατιμήσει. Μένει να δούμε αν θα Μπορούσαμε να δούμε και στη χώρα μα κάτι που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα και μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα. Δεν πάει να πει ότι κάποια χώρα το έχει κάνει. Αλλά θα μπορούσαμε να δούμε και κάτι τέτοιο ακόμα. Ρωτήστε τον το... κύριο Γιουργαντά. Οι πληροφορίε λένε ότι, μπορεί... ότι είναι στο τραπέζι μια εξέταση. Μείωσης, Έστω και για κάποιο διάστημα, και... βρε παιδί μου, υπάρχει αυτή η πίεση. Ε, μιας μια Προφανώς Προφανώ ναι. και αυτό το συζητάμε. Και η εφημερίδα ριζοσπάστη για να κλείσουμε. Απανοτά πολεμικά ανακοινοθέντα με ελληνική συμμετοχή. Λαϊκή απάντηση ενάντια στην εμπλοκή. Πότε την Παρασκευή 1η Απρίλη στι 8 η ώρα στο Σύνταγμα.